έχοντας στη σκέψη μας τους νέους και στις νέες που περιμένουν να μάθουν που και αν εισήχθησαν σε κάποια σχολή, θέλουμε από καρδιάς να τους πούμε συγχαρτήρια και σε όσους και όσες δεν πέρασαν να μην εγκαταλείπουν τις δυνάμεις τους. Η ζωή είναι μπροστά τους, ένας διαρκής αγώνας και με στόχους κατακτάς τα πάντα για καλύτερους όρους μόρφωσης, εργασία και ζωή. Δυστυχώς, είχαμε και μια κατηγορία μαθητών οι οποίοι έζησαν τον καταστροφικό σεισμό στην Κρήτη, δυσκολεύοντας την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία που αφορά την ουσιαστική στήριξη των μαθητών που επλήγησαν κατά το σχολικό έτος 21-22 σε περιοχές που διαβιούσαν. Η τροπολογία απηχεί τη θέληση μαθητών και γονιών, αναφέροντας ότι οι απόφοιτοι μαθητές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ΑΕΗ, των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών, με ειδικό ποσοστό βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανακατηγορία λυκείου και το οποίο ανέρχεται ανακατηγορία στο 10%, ενώ ως ειδικότερη προϋπόθεση ορίζεται η επίτευξη μέρους του μαθητή συνολικού αριθμού μορίων ίσο με το 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα μαθητών και γονέων που είδαν οι κούποι τους να καταστρέφονται από τον καταστροφικό σεισμό στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Δυστυχώς, η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα αποφεύγουν να τοποθετηθούν. Ερχόμενος στο νομοσχέδιο, να πω ότι διαφωνούμε ριζικά. Δεν παίρνει διορθώσεις, το καταγγέλουμε και το απορρίπτουμε. Είναι σε συνέχεια του περιβαλλοντοκτόνου νόμου 4685 του 20, τον οποίο ψήφισαν εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρεί με ελαφρά πηδηματάκια από την αίθουσα, απέχοντας από την ψηφοφορία, μόνο και μόνο για να κρύψει τη συμφωνία του σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Είναι προέκταση το σημερινό νομοσχέδιο του νόμου 4782 του 21 για τις δημόσιες συμβάσεις, του 4688 του 20 για τις ειδικές μορφές τουρισμού και την τουριστική ανάπτυξη, που άνοιξε το δρόμο να παραδοθούν λίμνες, ποτάμια, γυαλί, ακτές, αρχαιολογικοί χώροι, ναυάγια, μνημεία, προστατευόμενα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα και περιοχές που βρίσκονται σε δίκτυο Natura 2000, ακόμα και νησιωτικά συμπλέγματα, δέλτα ποταμών, σε επιχειρηματικούς ομίλους και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις για τουριστική εκμετάλλευση, με συμβάσεις που επεκτείνονται από 20 έως 30 χρόνια. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η Χρυσή, νότια της Κρήτης, η Γάβδος, η Σπιναλόγγα και άλλα. Μπορεί να αποσύρατε προσωρινά τις διατάξεις, κύριε Υπουργέ, για τις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές ως αναγκαίο ελιγμό και κάτω από αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις, αλλά η πρόθεσή σας παραμένει η ίδια, θα τις επαναφέρετε σε άλλο νομοσχέδιο όπως δηλώσατε άλλωστε. Πρόκειται για διατάξεις που χωρούν τα πάντα, από πεζοπορίες μέχρι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, πλωτές τουριστικές υποδομές, εξορυκτικές δραστηριότητες, λατομία, μεταλλεία, εκμετάλλευση υδρογών ανθράκων, εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, πάρκα κεραιών, τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνική τηλεοπτική σταθμή. Μιλάμε για το τέλειο έγκλημα. Φανταστείτε να μην υπήρχε ο χαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών, το τι θα γινότανε. Παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκτυο Natura 2000 ως δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης, το οποίο έχει εξελιχθεί σε νομιμοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ήδη άλλωστε εκπονούνται 23 ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και σχέδια διαχείρισης για 446 περιοχές Natura 2000 στη χώρα, που αλλάζουν μαζικά τις χρήσεις γης, αλλοιώνουν την ιστορική και οικολογική φυσιογνωμία προστατευόμενων περιοχών με σοβαρές επιπτώσεις σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους που αποψηλώνουν δασικές εκτάσεις, μπαζώνουν ρέματα, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη συγκράτηση των υδάτων. Αυτά προβλέπει ο σχεδιασμός της καπιταλιστικής ανάπτυξης υπέρ του κεφαλαίου υπό το μανδύα ενός φιλοπεριβαλλοντικού αφηγήματος από το ένα άκρο στο άλλο της χώρας, από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο, αρκεί να εξασφαλιστούν επιχειρηματικά κέρδη και μόνο. Ευθύνες έχετε όλοι σας.
παρουσιάζοντας ανερυθρίαστα το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης και μάλιστα χωρίς δράκο, κατ' εντολή των επιτελείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξένων και εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, εκταμιεύοντας δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και στέλνοντας το λογαριασμό στο λαό. Ευθύνη έχουν και οι περιφερειακές αρχές, όπως της Κρήτης, οι οποίοι με την έγκριση της πρώτης πανελλαδικής ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, δίνει άλοθη σε αδειοδοτήσεις για εγκαταστάσεις ΑΠΕ, αστερούσια όρη, ριζοκορφές του Ψιλορίτη, στο Μονοφάτζη, στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, στο Οροπέδιο Λασιθίου, καθώς και άλλες δραστηριότητες σε προστατευόμενες περιοχές όπως η Νήσος Χρυσή, η οποία έχει ενταχθεί στο περιβόητο ενεργειακό οικόπεδο 15, στο Στόμιο Οχανίων σε μικρή απόσταση από περιοχή Natura του Λαφωνισιού, όπου με διάτριτες και φωτογραφικές διαδικασίες ετοιμάζονται να εγκρίνουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία γυψορυχίου. Επενδύσεις που θα γίνουν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πληρώσει δηλαδή για την καταστροφή του ο ίδιος ο λαός, ενώ αέρα στα πανιά τους έχουν οι πράσινοι επενδυτές της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά και το προχώρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα, με στόχο να σηκώσει η Κρήτη 2.000 έως 2.500 ΜΒ ΑΠΕ. Παρουσιάζεται την καταστροφή ως προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, την καταστροφή της φύσης και της ανθρώπινης ύπαρξης ως ευλογία δια τον τόπο. Και αφού καταστρέφονται τα πάντα, μετά ρίχνεται κορόμιλο το δάκρυ πάνω στις πυρόπληκτες και πλημμυρόπληκτες περιοχές, επικαλούμενη την κλιματική αλλαγή την οποία εσείς με την πολιτική σας προκαλέσατε. Τελικά, καπιταλισμός και προστασία του περιβάλλοντος είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Δεν γίνεται να τα έχεις και τα δύο ταυτόχρονα. Και κέρδη για τα μονοπόλια και προστασία της φύσης και του ανθρώπου. Ή με τα μονοπόλια θα είσαι ή με το λαό. Το ΚΚΕ λέει ότι δεν είναι μονόδρομος η καταστροφή της φύσης και της ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει λύση που μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές, τα μέσα παραγωγής, διανομής και μεταφοράς ενέργειας, τα βουνά, οι θάλασσες και οι αγιαλοί, πρέπει να μετατραπούν σε κοινωνική ιδιοκτησία με έναν ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα διαχείρισής τους που θα λειτουργεί με επίκεντρο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αυτός είναι ο δρόμος, ο δρόμος για το λαό, για τα λαϊκά συμφέροντα, προϋποθέτει όμως αλλαγή εξουσίας όπου ο λαός θα έχει πραγματικά το πάνω χέρι. Ευχαριστώ.